Κύριε Χιλετζάκη, κάτι θέλετε να προσθέσετε με αφορμή τα εργατικά χέρια? Ναι, θα πω για τα εργατικά χέρια, αλλά θέλω να τοποθετηθώ πάνω στο δήμαρχο, τον κύριο Κεφαλογιάννη. Τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βορύδης, υπηρέτησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το 2020, που ξεκίνησε η ανεμπουμπούλα να φεύγουν οι εργάτες. Το 2020 νομοθέτησε ο τότε Υπουργός, ο κύριος Βορύδης, ότι όταν παίρνεις ταμείο ανεργίας θα μπορείς να κάνεις 70 μεροκάματα χωρίς να χάσεις το ευεργετικό δικαίωμα του ταμείου ανεργίας. Αυτό για τους ντόπιους που είπε ο Δήμαρχος. Ξέρετε πόσοι παίρνουν το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης σήμερα? 300.000 Έλληνες. Από ύστερα ακούμε, θέλω τον τόπο μου 2.000, θέλω 3, θέλω 5. Εγώ ανέφερα ότι είχαν μπει το 20-31.000 Αλβανοί και κάναμε τη δουλειά μας. Δεν θέλουμε χιλιάδες εργατικά χέρια σε μία εποχιακή χώρα. Σε μία χώρα που το καλοκαίρι θέλω εγώ εργάτη να τριγύσω, αλλά ο συνάδελφός μου ο Παπαδάκης δεν θέλει, γιατί ξεκουράζεται το θερμοκηπείο του. Τον θέλει το χειμώνα. Λοιπόν, σε μία εποχιακή εργασία δεν θέλουμε χιλιάδες εργαζόμενους. Αν έχουμε ένα καραβάνι από ανθρώπους, 50.000 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη χώρα μας. Αυτοί οι 50.000 άνθρωποι βρίσκονται εδώ, βρίσκονται μέσα στον τόπο μας. Τι λέμε εμείς? Εμείς επί ΣΥΡΙΖΑ το φωνάζαμε και συνεχίζουμε και το φωνάζουμε. Φτιάξτε ένα ταμείο εργασίας. Μάθετε τους ανθρώπους τους δικούς μας να δουλεύουν. Όπως την πατήσαμε εμείς με τα αγροτικά προϊόντα που λέγαμε ότι θες να καταστρέψεις ένα προϊόν, επιδότησέ το. Έτσι καταστρέψαμε και τους δικούς μας ανθρώπους σήμερα. Επιδοτήσαμε τον κόσμο να κάθεται. Εμείς δεν λέμε να κοπεί αυτή η επιδότηση. Θωρακίστε αυτή την επιδότηση να την παίρνουν οι άνθρωποι και μέσα από αυτή την επιδότηση για να την πάρουν θα πρέπει να εργάζονται και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν είναι ντροπή η αγροτική εργασία. Δεν θέλουμε όλοι το αστικό κομμάτι και μόνο. Ο κύριος Βορύδης, τότε ο υπουργός, το διαπίστωσε. Εμείς τους αλλοδαπούς εργάτες, και απαντάω τώρα στον Παπαδάκη, το φίλο μου, τον αντιδήμαρχο, τρώμε μαζί τους. Τα παιδιά μας τα έχουμε μαζί τους και είναι στην Ήπεθρο. Γινόμαστε ένα, τους κάνουμε οικογένειές μας. Υπάρχουν όμως και αυτοί που φλερτάρουν την περιβόητη πράσινη κάρτα για να την πάρουν και να φύγουν μετά να πάνε στην Αγγλία για να πάρουν το διαβατήριο, να πάνε στην πλούσια Ευρώπη, γιατί ο φτωχός Νότος δεν μπορεί να τους δώσει τα μεροκάματα. Λοιπόν, θα κύριε πάμε. Δασκαλάκη, κύριε Δασκαλάκη. Ναι, κύριε Κουτσαφτάκη, θα έρθω σε εσάς. Επιτρέψτε μου πάνω λίγο. Πάνω σε αυτό. Πολύ γρήγορα. Ναι. Η ανθρωπιά, η φιλοξενία και το φιλότιμο του κριτικού δεν επιτρέπει αυτό που ακούστηκε πριν. Αλλά συνηγορώ και εγώ με τον κύριο Χιλετζάκη ότι με τους ανθρώπους αυτούς τους θεωρούμε δικούς μας και ανθρώπους της διπλανής μας πόρτας. Στη δουλειά μας, μετά από τη δουλειά και στο τραπέζι μαζί και στη γιορτή μαζί και στο πανηγύρι μαζί έχουμε αγαστή συνεργασία σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Γιατί αυτή είναι και η ιδιοσυγκρασία των πολιτών αυτού του τόπου. Γεωργία, έρχομαι σε σένα στο τυμπάκι. Σε διέκοψα νωρίτερα. Είναι μαζί σου ο αντιδήμαρχος ο Γιάννης ο Φασομητάκης. Τον ευχαριστώ θερμά και αυτόν και τον κύριο Ορφανουδάκη που βοήθησαν στο να φτιαχτεί αυτή η παρέα απόψε εκεί. Ο λόγος σε εσάς. Κύριε Φασομητάκη, μου είπατε. Ναι, κύριε Φασομητάκη, μου είπατε. Καλησπέρα, καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα Μανώλη. Καλησπέρα στο πλατό, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές της Crypt TV. Πριν από λίγο μου είπατε, κύριε Φασομητάκη, ότι προβλέπετε δύσκολες καταστάσεις, εκρηκτικές καταστάσεις. Θεωρώ ότι σε μερικές μέρες θα έχουμε προβλήματα, διότι δεν μπορεί πλέον ο κόσμος να δουλέψει στη γη του. Θεωρώ ότι οι εργάτες είναι πάρα πολύ λίγοι και δεν θα μπορούν να πάνε στα ελιές, να μαζέψουν ελιές και να μπορέσουν να κάνουν την συγκομιδή. Ναι. Εσείς πόσους εργάτες δικές έχετε ανάγκη? Θεωρώ ότι η περιοχή δικιά μας έχει πάνω από 1.500 εργάτες. Το θέμα βέβαια εδώ είναι διπλό. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχουν εργάτες γης και όντως η πολιτεία πρέπει να σκύψει το πρόβλημα. Να αναμοθετήσει όχι σήμερα, χθες. Και μάλιστα είχαμε κάνει και μια συνάντηση με τον Μαρόλη, τον Ορφανοδάκη και τον Δήμαρχο τότε στον Υπουργό πριν 6-7 μήνες, γιατί το πρόβλημα αυτό το βλέπαμε ότι θα το βρούμε κάποια στιγμή μπροστά μας. Θεωρώ λοιπόν ότι το ένα κομμάτι είναι να δώσουν χαρτιά στους ανθρώπους αυτούς και να κάτσουν να δουλέψουν
στη δικιά μας την περιοχή και το δεύτερο κομμάτι είναι η πολιτεία να διασφαλίσει τα μεροκάματα. Δεν μπορούμε να λέμε μεροκάματο 50, 60, 70 ευρώ σήμερα στη γη. Δεν γίνεται. Είναι πολύ ψηλό το μεροκάματο. Κύριε Φασομητάκη, υπάρχει και αυτός ο ανταγωνισμός που πολλές φορές με λίγα ευρώ παραπάνω ένας συντοπίτης σας μπορεί να πάρει τους εργάτες, τους εργαζόμενους από έναν άλλον πολίτη ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δώσει ένα συγκεκριμένο μεροκάματο. Γι' αυτό, κύριο Δασκαλάκη, πριν σας είπα ότι θα υπάρξει πρόβλημα σε μερικές μέρες εδώ. Αυτός είναι ο λόγος. Κάθε μέρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Κάθε μέρα υπάρχει αυτή η φασαρία. Γιατί ο καθένας θέλει να κάνει τη δουλειά του. Δυστυχώς, ευτυχώς, φέτο υπάρχει βεντέμα και πρέπει αυτή τη στιγμή ο κόσμος να μαζέψει. Με αποτέλεσμα, με τους εργάτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, να μην μπορεί να γίνει δουλειά. Σας είπα λοιπόν ότι η πολιτεία πρέπει να πάρει μέτρα γρήγορα. Δεν προλαβαίνουμε. Αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα. Και να μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο, να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα και να δουλέψουν και να διασφαλίσουμε τα μεροκάματα έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να κάνει τη δουλειά του. Δεν μπορεί τώρα ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που έχει μια περιουσία Α να πάει να πληρώνει 50 και 60 ευρώ μεροκάματα, δεν μένει τίποτα. Καταλαβαίνω. Δηλαδή δουλεύει όλο το χρόνο τη γη του, όλο το χρόνο της ελιάς του και στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Το πρόβλημα λοιπόν από ό,τι βλέπετε είναι διπλό. Ένα είναι να φέρουμε και το δεύτερο είναι να διασφαλίσουμε το δικό μας τον κόσμο. Και ένα άλλο που θέλω να πω, να συμπληρώσω το φίλο μου το Μύρο το Χιλεντζάκη, ότι το κράτος κατά τη γνώμη τη δικιά μου, και μπορεί να ακούγεται πολύ βαρύ αυτό, δεν πρέπει να επιδοτεί την ανεργία. Μάλιστα. Αυτό νομίζω εγώ. Πρέπει να επιδοτεί τον κόσμο που δουλεύει. Αυτό είναι. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι θέλει ο Έλληνας, όσο σκληρό και να ακούγεται αυτό. Γεωργία, δεν ξέρω. Κύριε Φασομητάκη, από αγρότες ακούσαμε ότι πολλοί θα βάλουν στο θερμοκήπιο ακόμα και τη μάνα τους ή τον πατέρα τους, που είναι ηλικιωμένα άτομα για να βγει δουλειά, για να μην πετάξουν τα πράγματα, να μην πετάξουν δηλαδή τα προϊόντα. Το ακούσαμε και αυτό. Δηλαδή να βάλουν δηλαδή στο θερμοκήπιο έναν ηλικιωμένο 85-90 χρονών. Το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό, γιατί ξέρετε ότι οι γονείς στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη. Έχουμε κάτι τις παραπάνω, αγαπούμε τα παιδιά μας. Και ένας ηλικιωμένος που θα βλέπει το παιδί του να βασανίζεται μόνο στο θερμοκήπιο θα πάει να δουλέψει για αυτός. Και δυστυχώς το βλέπουμε κάθε μέρα εμείς αυτό εδώ πέρα. Θα δώσουμε το λόγο μάλλον και στον κύριο Θεοδωράκη Γιώργο, ο οποίος έχει 11 στρέμματα θερμοκήπια. Δεν έχει ούτε ένα εργάτη. Εργάζεται ο ίδιος, εργάζεται τα δύο του παιδιά και η γυναίκα του. Και θέλει τρεις εργάτες γης. Μπορείτε να τους βρείτε? Πώς να τους βρούμε τους εργάτες γης? Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Πώς να τους βρούμε τους εργάτες τη στιγμή που φεύγουν οι πάντες? Αλλά φτάσαμε εδώ και φταίει η πολιτεία. Διότι ποτέ δεν κοιτάζουν τον πρωτογενή τομέα. Εμείς που επενδύσαμε εδώ στον χώρο που ζούμε με τα παιδιά μας και έχουμε κάνει τόση υγιής δουλεύουμε. Φύγαν όλοι. Αναγκαζόμαι εγώ που είμαι 65 χρονών και δουλεύω με τα παιδιά μου κάθε μέρα με τη γυναίκα μου. Πριν 4-5 μέρες έπαθε αποκόλληση η γυναίκα μου από την υπερβολική δουλειά. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορούμε, εμείς επενδύσαμε για να παράγουμε και να είμαστε ανθρώποι που μπορούμε να ζήσουμε εδώ. Χρεωθήκαμε, κάναμε περιουσίες και δεν μπορούμε να βρούμε εργάτες. Το κόστος έχει αυξηθεί καθημερινά 2 και 3 φορές απάνω. Μιλάνε πολύ για το θέμα του λαδιού. Τι, πως θα πάει 4 και 4,5-5 ευρώ το λάδι, σημαίνει ότι θα κερδίσει ο παραγωγός? Όταν το λίπασμα πήρε 4 φορές απάνω αύξηση, όταν το νερό έχει τριπλασιαστεί, όταν η ενέργεια, όταν το πετρέλαιο, τα πάντα. Όταν ο εργάτης πέρσι μάζαμε 30-35 ευρώ, ελιές, σήμερα θέλει 55 και 75. Το συνεργείο θέλει 75 το κάθε εργάτη. Μπορείτε να μου πείτε τι θα απομείνει και τι αύξηση έχει πάρει το λάδι? Και πώς αντέξουμε εμείς πλέον να μείνουμε εδώ στη γη? Από ό,τι μας είπατε, έχετε και ελιές και θερμοκήπια. Τώρα, δηλαδή, τι θα κάνετε με τους εργάτες γης? Θα τους απορροφήσετε στις ελιές? Αυτό που κάνουμε καθημερινά, θα υποχρεωθούμε και υποχρεωνόμαστε να μειώσουμε πλέον την καλλιέργεια. Και δηλαδή, να μειωθεί η παραγωγή στην κατανάλωση. Εκεί που θα έχω 11 στρέμματα θα υποχρεωθώ να κάνω τα 6. Εκεί που έχω 20 στρέμματα ελιές θα αναγκαστώ να περιοριστώ αυτό που θα τρώγω εγώ. Θα αναγκαστείτε να πετάξετε και από ό,τι μας είπατε και τις πιπεριές.
Αυτή τη στιγμή έχω πάνω από 4 τόνους πιπεριές και δεν έχω εργάτες να μαζέψω. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Νομίζω, δεν υπάρχει, Γεωργία, δηλαδή, εργατικό προσωπικό να μπορούμε να προσφέρουμε. Δεν γίνεται. Και αυτό που είπε ο κύριος Γιάννης, και εγώ το επικροτώ. Τέρμα οι επιδοτήσεις ανεργίας. Θα επιδοτούνται η εργασία. Για να σταματήσουν πλέον οι ντεμπέλιδες και οι καφετέριες. Αν θέλουν να παράγουμε εδώ και να γίνουμε χώρα ανάπτυξη. Το να δίνεις τα λονού λεφτά επιδοτούμενα, κάθε μέρα για πέσω κομπολογάκι. Σου λέει, γιατί να πάω εγώ, αφού παίρνω 450 επιδότηση ανεργίας, να παίρνω 700. Δεν πάω πουθενά. Για κόψε τα. Κόψε τα και δώσε τα στην εργασία. Και όσο για τους αλλοδαπούς, εγώ είχα παλαιότερα μια γυναίκα 35 χρόνια, 15 χρόνια. Τα 15 χρόνια ήταν μέλος της οικογενείας μου. Και όσοι εργάζονται γίνονται μέλη της οικογενείας μου. Όπως είναι και τα παιδιά μου. Δηλαδή η Κρήτη έχει φιλότιμο, προσέχει τους εργάτες, προσέχει τον κόσμο, προσέχει τα πάντα. Η πολιτεία δεν προσέχει δυστυχώς εμάς. Έτσι ακριβώς. Και δεν θέλω να αναφερθώ στην κυβέρνηση. Γεωργία, σήμερα. Θέλει πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος να κάνει, μένετε σε σύνδεση, γιατί θα επανέλθω σε εσάς, να σας βλέπουμε κιόλας. Ο δήμαρχος της Φεστού θέλει να πει κάτι. Ναι, δήμαρχε. Εγώ θέλω να πω ότι στο σημείο που φτάσαμε είναι ένα σοβαρό φαινόμενο της νεοελληνικής κοινωνίας. Δυστυχώς, επειδή ο κόσμος που εργαζόταν στη γη, όλοι, η πλειοψηφία από εμάς περάσαμε από γονείς που ήταν αγρότες. Δεν μπορούσαν να ζήσουν, δεν μπορούσαν να έχουν κέρδος, δημιουργήσανε το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή κάνανε τη νέα γενιά, οι ίδιοι γονείς μας, να μηθαίνε τη γη. Δηλαδή να μας οθήσουν όλους να πάμε σε άλλες εργασίες, γιατί θεωρούσαν ότι η αγροτική εργασία είναι αυτή η οποία δεν σε βοηθάει να ζήσεις, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Ώστε μας οθήσανε κάπως να αποξενωθούμε από τη γη. Καταλαβαίνω. Γι' αυτό πιστεύω ότι, επειδή αυτή είναι μια νοοτροπία ολόκληρη, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να λέμε και να ζητάμε, ειδικά για εργάτες γης, Έλληνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς όμως όλα είναι μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αν τυχόν λοιπόν δεν παρέμβει η πολιτεία να μπορέσει να έχει εργάτες γης επιθυμητό αριθμό, ώστε να μπορεί να ελέγξει και τα μεροκάματα, αυτή η κατάσταση θα γίνεται. Θα υπάρχουμε πρόβλημα και στα ψηλά μεροκάματα, θα υπάρχει πρόβλημα εκμετάλλευσης. Όπως είπε ο κύριος Θεοδωράκης, ότι ναι μεν 50 ευρώ ζητάνε οι εργάτες γης, αλλά τα συνεργεία που έχουν δημιουργήσει ζητάνε 70 και 75 Μάλιστα. ευρώ ανακεφάλι. Γεωργία, έρχομαι σε σένα ξανά και θα ήθελα, επειδή είναι η τελευταία σύνδεση, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος κύριος. Ναι. Βεβαίως. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Μαρκουλάκη τον Μιχάλη, ο οποίος έχει θερμοκήπια στον Τυμπάκι, έχει βιολογικά αγκούρια. Να μας πείτε λίγο. Μπορείτε να σηκωθείτε λιγάκι, ναι. Να μας πείτε λίγο, είστε και εσείς απόγνωση, να μας πείτε. Ναι, η καλλιέργεια βγαίνει πολύ δύσκολα, αλλά εγώ ήθελα να μείνω επί του θέματος, μια και είμαι και στο Σύλλογο. Η κυβέρνηση, ενώ έχει έρθει σε πολλές φορές σε επαφή μαζί μας και έχουμε ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα, οι εργάτες εδώ που είναι ζητάνε να πάνε στην πατρίδα τους να δούνε τους δικούς τους. Η απόγνωσή τους και η απελπισία τους είναι ότι θέλουν να δούνε τους δικούς τους ανθρώπους, όπου είναι εδώ 10 και 15 χρόνια όπως ακούσαμε. Ενώ υπάρχει λοιπόν η νομοθεσία και μπορεί, τους δίνει το δικαίωμα το κράτος να είναι εδώ επί 6 μήνες με ξανά ανανέωση νόμιμη, χωρίς να τους πιάνει η αστυνομία και να κυκλοφοράνε ελεύθεροι, δεν τους δίνει το δικαίωμα να πάνε στην πατρίδα τους. Αυτό λοιπόν που έχουμε ζητήσει και έχει υποθεί και στη Βουλή είναι να τους δώσει το δικαίωμα, με μια μικρή τροποποίηση σε αυτόν τον νόμο που είναι για τους 6 μήνες, να μπορούν να πάνε στην πατρίδα τους. Αυτό ζητάνε. Και το δεύτερο θέμα, οι μετακλητοί εργάτες, όπου ενώ εδώ στην Ελλάδα η διαδικασία τρέχει αρκετά γρήγορα και σε ένα μήνα παίρνουμε την απάντηση, στο εξωτερικό για να τους καλέσει η πρεσβεία, εκεί υπάρχει μεγάλο φόρτο εργασίας ή λίγοι υπάλληλοι και υπάρχουν εργάτες που έχουμε καλέσει, όπου 6 και 9 μήνες και δεν τους φωνάζουν.
Μάλιστα. Οπότε για να λυθεί άμεσα το πρόβλημα, αυτές τις δύο βελτιώσεις, αν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, να βελτιωθούν αυτά τα δύο πράγματα, θα βοηθούσε αρκετά. Γεωργία, πρωτού σας αποδεσμεύσουμε, θα ήθελα ένα σχόλιο και ένα ερώτημα στον κύριο Ορφανουδάκη, να θέσω ένα ερώτημα για να κλείσουμε τη σύνδεση και να σας ευχαριστήσω και θερμά για αυτή τη δυναμική παρουσία απόψε. Κύριε Ορφανουδάκη, εδώ διαπιστώνω ότι πλέον υπάρχει και ένα κοινωνικό πρόβλημα πέρα του οικονομικού, πέρα του πρωτογενή τομέα. Βλέπω ότι χαλάνε και οι ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των ντόπιων με αφορμή τα εργατικά χέρια. Έθεσε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα νωρίτερα ο Δήμαρχος των Ανογείων. Βλέπουμε ότι τα Ανόγια έχουν καταφέρει κάτι που θα μπορούσε να επιτευχθεί και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, αυτά που ζητούν αυτοί οι άνθρωποι και όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να πάνε να δουν τους δικούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, ας το κάνουμε όλοι δικό μας πρόβλημα. Να είμαστε στη Γερμανία και να μπορούμε να πάμε να δούμε τη μάνα μας, τον πατέρα μας και τα αδέλφια μας για 15 ολόκληρα χρόνια. Αυτό είναι από μόνο του ένα τεράστιο πρόβλημα. Πώς θα μπορούσαμε λίγο να το μεταφέρουμε αυτό στην επίσημη πολιτεία και λίγο πιο ανθρώπινα, να το καταλάβει η πολιτεία? Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν το έχει κατανοήσει ή δεν θέλει να το κατανοήσει. Νομίζω, κύριε Δασκαλάκη, ότι όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος ο Γιάννης Φασομητάκης, σε συνάντηση που είχαμε πριν αρκετούς μήνες με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, παρόν ήταν και ο Δήμαρχος, είχαμε βάλει αυτό το ζήτημα ότι οι άνθρωποι ζητούν απλές παρεμβάσεις, ώστε να μπορούν νόμιμα να πάνε να επισκεφτούν τη χώρα τους και να ξαναεπιστρέψουν, διότι από τη στιγμή που οι συνθήκες εργασίας εδώ, όπως είπαν και ήδη οι εργαζόμενοι, δεν είναι κακές. Ούτε τα χρήματα είναι λίγα, το μεροκάματο. Οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα άλλο λόγο να φύγουν πέρα από το ότι θέλουν να πάνε ένα χρονικό διάστημα να δουν τους δικούς τους ανθρώπους στην πατρίδα τους και να επιστρέψουν να εργαστούν. Γι' αυτό κυρίως το λόγο πάνε και στην Ιταλία, που εκεί οι διαδικασίες για να βγάλουν τα έγγραφα να επισκεφτούν τη χώρα τους είναι πολύ πιο απλουστευμένες. Αυτό ζητούσαμε. Δυστυχώς δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά τα προβλήματα που θα υπάρξουν, σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα και εντάσεις. Ήδη τα βλέπουμε σιγά σιγά να εμφανίζονται, αλλά όσο περνάει ο χρόνος, οι εργασίες θα εντείνονται, είτε το μάζεμα της ελιάς, είτε οι θερμοκηπιακές απαιτήσεις θα είναι τέτοιες που δεν θα μπορούν τις ανάγκες να τις καλύψει το προσωπικό που υπάρχει. Θα υπάρξουν προβλήματα και μεταξύ μας. Όταν δηλαδή ο άλλος έρθει να μου πάρει για λίγα ευρώ, για 3, 4, 5 ευρώ τον εργάτη το δικό μου, εγώ σίγουρα θα αντιδράσω. Διότι έχω επενδύσει, έχω βάλει χρήματα στην επιχείρησή μου και όταν θα έρθει η ώρα της συγκομιδής και αυτά τα χρήματα που έχω δώσει μέχρι τώρα θέλω να τα πάρω πίσω και να έχω και τα προς το ζήν μου, σίγουρα θα αντιδράσω όταν θα έρθει ο άλλος να μου πάρει τον εργάτη μου. Για να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτά τα σημεία, για πολλωστή φορά κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει αυτά τα προβλήματα. Αν μας είχε ακούσει πριν 7-8 μήνες, νομίζω ότι δεν θα βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς πλέον λένε ότι χάθηκε και αυτή η χρονιά. Δεν νομίζω να έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε και άλλη χρονιά. Μάλιστα. Λοιπόν, οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες, τα κόστη τεράστια. Νομίζω ότι θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα πολύ άμεσα. Μάλιστα. Κύριε Δασκαλάκη. Μάλλον το λόγο έτσι σύντομα ένα μήνυμα και από τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσαράς, τον κύριο Κυριακάκη τον Αντώνη. Βεβαίως. Κύριε Κυριακάκη, το μήνυμά σας. Καλησπέρα και από εμάς. Το εργατικό προσωπικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την περιοχή μας. Υπάρχει η περίοδος που είναι φουλ τα θερμοκήπια τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το πρόβλημα με τους ελαιοπαραγούς που θέλουν να μαζέψουν τις ελιές τους. Η πολιτεία δυστυχώς δεν μας ακούγε τόσο καιρό και έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα υπάρξουν κοινωνικές συγκρούσεις εδώ μεταξύ των παραγωγών, διότι θα παίρνει ο ένας τον εργάτη του αλωνού. Και ζητάμε από την πολιτεία να σκύψει το πρόβλημα. Άμεσα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Άμεσα θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό που ακούσαμε ότι πολλοί θα καλλιεργούν καρπούζι. Ναι, πολλοί σκέφτονται να εγκαταλείψουν κάποια στρέγματα θερμοκηπίων ώστε να μπορούν να τα κάνουν με την οικογένεια. Και ελιές. Όταν εγώ θέλω 5 άτομα να μαζέψω τις ελιές μου και δεν τα έχω, πώς θα τα μαζέψω? Εγώ και η γυναίκα μου δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε το θερμοκήπιο, να μαζέψουμε και 100 στρέμματα, 200 στρέμματα ηλιές. Κύριε Δασκαλάκη. Δεν υπάρχει εργατικό προσωπικό. Ναι. Καταρχήν, αυτό το κλίμα, Μάνο. Νομίζω ότι, Γεωργία, αποτυπώσατε με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο το μέγεθος του προβλήματος, όχι μόνο στη Μεσαρά, αλλά ως ολόκληρη την Κρήτη.